Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη συνέντευξη. Η συνεργάτηδά μας, Βασούλα Χριστοδούλου, συνομιλεί με την φιλόλογο και ποιήτρια κυρία Ράνια Καταβούτα, που βρίσκεται στην Κίνα και συγκεκριμένα στη Σαγκάη. Η κυρία Καταβούτα μιλάει για τα πρώτα της βήματα στη Σαγκάη και την διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Κίνας. Επίσης αναφέρεται στις πολιτιστικές της δραστηριότητες που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Ασημένια Μανόλια του Δήμου Σαγκάης. Τέλος, μας μίλησε για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Μπαλαρίνα μέσα στη νύχτα» που εκδόθηκε το 2019 και παρουσιάστηκε στο Ελληνικό Προξενείο στη Σαγκάη το 2020. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα φιλοξενούμε τη φιλόλογο, συγγραφέα, ποιήτρια, κυρία Ράνια Καταβούτα, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών στη Σαγκάη. Και μάλιστα είναι η μοναδική Ελληνίδα που έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο Ασημένια Μανόλια για τη διδασκαλία της και για τις πολιτιστικές της δραστηριότητες. Ας την καλωσορίσουμε. Κυρία Καταβούτα, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε ξύπνια τόσο αργά. Παρακαλώ, να είστε καλά. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και πραγματικά μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα για την καταγωγή σας ως αυτή. Από πού ακριβώς, από την Ελλάδα, και πώς καταλήξατε να διδάσκετε τώρα στην Σαγκάη την ελληνική, νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ναι. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό του νομού Τρικάλων, την Ελάτη. Είναι αρκετά διάσημο στην Ελλάδα. Και έκανα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Πατρών αρχικά και μετά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο μεταπτυχιακό μου. Και εκεί και το διδακτορικό, ξεκίνησα και το διδακτορικό. Έμαθα για αυτή τη θέση εργασίας το 2014, γιατί είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου εδώ, Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και έμαθα ότι υπήρχε μια θέση εργασίας, έτσι έστειλα ένα email, έστειλα το βιογραφικό μου και εξελίχθηκε ομαλά. Είχατε κάποιους συγγενείς όταν πήγατε στη Σανχάη ως αρχή? Όχι, τίποτα. Μεγάλη τόλμη χρειάζεται αυτό. Μεγάλη απόφαση αυτό και μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ από την στιγμή που άκουσα ότι υπάρχει αυτή η θέση, στην αρχή ναι, το σκέφτηκα, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το σκέφτηκα αρκετά, αλλά επειδή έτσι με εξήταρε και η ιδέα της Σαγκάης ως πόλης έτσι, διεθνούς φήμης, σκέφτηκα ότι θέλω, ναι, και με μεγάλη χαρά. Δηλαδή, πραγματικά, ήρθαμε με πολύ κέφι, με πολύ διάθεση να ανακαλύψω και πήγε καλά, πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Θα συνεχίσω μάλλον με κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ναι. Το οποίο εσείς δηλώσατε ότι στο πρώτο σας μάθημα είπατε «Μη με αναγκάσετε να μιλήσω αγγλικά» και αρχίσατε το μάθημα στα ελληνικά. Αυτό το είπε μια φοιτητριά μας που είναι ακόμη. Δεν έγινε στην αρχή. Αρχή γιατί στην αρχή ούτως ή άλλως δεν χρειάστηκε. Το μάθημα γενικά το κάνω, το διδάσκω στα ελληνικά. Απλώς το πρώτο εξάμηνο, όταν έχουμε πρωτοετής φοιτητές, μπορεί να μιλήσω, στην αρχή θα μιλήσω λίγα αγγλικά, αλλά σταδιακά τα αντικαθιστώ με τα ελληνικά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, ότι εγώ θυμόμουν ότι το είχα πει αυτό ακριβώς και όταν το είπε η φοιτήτρια, λέω, α, ναι, επειδή συχνά τους έλεγα ότι προσπαθήστε και μην φοβάστε να κάνετε λάθος, προσπαθήστε να μιλήσετε, έτσι, ελληνικά, και προσπαθήστε να καταλάβετε και εμένα στα ελληνικά, αλλά από ένα σημείο και ύστερα, όχι Όχι, και τους είχατε πάρει και σε αγορά για να τους διδάξετε και που να τους δείξετε το κάθε τι. Ισχύει αυτό? Έχουμε κάνει διάφορες έτσι, δράσεις και σε ένα μάθημα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ένα μάθημα έτσι, προφορικών, σκέφτηκα ότι θα είναι ωραίο να κάνουμε μία βόλτα και να πάμε στην αγορά, να δούμε τα πράγματα, ας πούμε, πώς μπορούμε να τα πούμε στα ελληνικά.
Και έτσι εξελίχθηκε σε μια ωραία βόλτα αυτό με τα παιδιά. Πήγαμε και για φαγητό μετά, δηλαδή έτσι Ναι. είχαμε ευκαιρίες. Γενικότερα έχουμε πολλές ευκαιρίες να πάμε βόλτα ή να περάσουμε χρόνο δηλαδή μαζί. Επίσης Και τους διδάξατε, βοηθάει. ναι, σε πρωτοβάθμιο σχολείο, δεν είμαι σίγουρη αν ακόμη Στην είσαστε Ελλάδα φακτικός. εννοείται. Ας Στην το στην Ελλάδα... Ελλάδα, όχι στη Σανχάη, ήταν αυτό που διδάξατε και εκεί, ναι. Στη Σανγκάη δίδαξα για ένα χρόνο και είχα κάνει και κάποιες διαλέξεις πιο πριν σε ένα γυμνάσιο, πραγματικά, σε ένα πειραματικό γυμνάσιο που έχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο εδώ Διεθνών Σπουδών και είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μικρών γλωσσών και έτσι στο πλαίσιο αυτό δίδασκαν και ελληνικά. Οπότε είχα την ευκαιρία για ένα χρόνο να πάω και πραγματικά αυτό ήταν μοναδική ευκαιρία, έτσι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από το πανεπιστήμιο, βέβαια, στη μέση εκπαίδευση να διδάσκεις και μάλιστα στη μέση εκπαίδευση μιας άλλης χώρας. Και πώς Πολύ ήταν η συγκινητική. ανταπόκριση των μαθητών εκεί, σε συγκρίση με του πανεπιστημίου, τους μαθητές? Είναι διαφορετικά. Τα παιδιά εκεί ήταν 12 χρονών, δηλαδή είναι... εντελώς άλλο το περιβάλλον, αλλά πραγματικά υπήρχαν έτσι... αρκετά παιδάκια, θα έλεγα γύρω στα 10-15, που μάθαιναν και κάνανε διαλόγους και τραγούδια και πραγματικά όταν μιλάνε ελληνικά και σου λένε «Γεια σου, με λένε Μιχάλη» ή λένε ένα ελληνικό όνομα, είναι πραγματικά πολύ περίεργο και πολύ γλυκό. Το φαντάζομαι. Και ποια είναι η εξέλιξη της προόδου των μαθητών από τον καιρό που αρχίζατε να διδάσκετε τους συγκεκριμένους μαθητές μέχρι τώρα? Μπορούν να μιλήσουν άπτεστα ελληνικά ή να μπορούν να συνεννοηθούν? Εγώ κυρίως διδάσκω στο πανεπιστήμιο, όχι στο σχολείο αυτό. Μάλιστα, δηλαδή, ναι. Στο σχολείο πολλές φορές είναι θέμα, πάνε για πρακτικοί φοιτητές μας. Τα παιδιά, δηλαδή γι' αυτό θα μιλήσω πιο πολύ για το πανεπιστήμιο, αυτή είναι δηλαδή η εμπειρία μου. Τα παιδιά πραγματικά, οι φοιτητές, ξεκινάνε από μηδέν, δηλαδή από επίπεδο μηδέν όταν μπαίνουν στο τμήμα. Και κάποιοι από αυτούς, και αρκετοί θα έλεγα, μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή να μιλήσουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Στο τέταρτο έτος πια, πραγματικά, δηλαδή πολλοί δίνουν και τα πτυχία ελληνικών και ξέρετε, φτάνουν στο επίπεδο Γ1, Γ2, που είναι το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Κυρία Καταβούτα, εκτός από την ελληνική γλώσσα, έχετε την ευκαιρία να τους διδάξετε και κάποια πράγματα από την κουλτούρα, ίσως Βέβαια, μυθολογία ναι. και αυτά, και ποιο είναι το ενδιαφέρον τους? Τους ενδιαφέρει πολύ, πραγματικά. Εγώ άλλωστε μαζί με εκτός από τη γλώσσα, τα βασικά μου μαθήματα είναι και αυτά της λογοτεχνίας και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινάμε δηλαδή από, ας πούμε, το Διγενή Ακρίτα και φτάνουμε μέχρι και τον 20ο αιώνα και μετά και σε κάποια άλλα μαθήματα πολιτισμού που θα μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα. Αλλά μερικές φορές και ενδιάμεσα εγώ θα πω και κάποια πράγματα και για τον σύγχρονο πολιτισμό. Ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα μάθημα προς το τέλος του εξαμήνου, που έτσι είναι και πιο κουρασμένα τα παιδιά, μπορεί να το αφιερώσω, ας πούμε, στο Μάνο Χατζηδάκη. Δηλαδή, να μιλήσω, να πω, ας πούμε, κάποια πράγματα για τη ζωή του, να ακούσουμε μουσική, να δούμε κάποια αποσπάσματα από ταινίες που έχει γράψει τη μουσική ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, προσπαθώ γενικότερα να συνδυάσω όλο αυτό, με έμφαση βέβαια στην σύγχρονη Ελλάδα. Έχετε μεταφράσει από αγγλικά ένα κείμενο κάποιου διάστημου Κινέζου λογοτέχνη, το οποίο έχετε όμως στόχο στο μέλλον, από ό,τι έχω μάθει, να μεταφράσετε κατευθείαν από κινέζικα σε ελληνικά. Ποιο ναι, είναι το επίπεδό αυτό σας? Είναι μεγαλεπίβολο σχέδιο. Ωραία είναι να και έχουμε στόχο. Μαθαίνω τη γλώσσα γιατί με ενδιαφέρει και θα ήθελα όντως να μεταφράσω αν μπορέσω στο μέλλον και όταν πια έχω μάθει και καλύτερα κινέζικα γιατί η λογοτεχνία είναι πολύ απαιτητική βέβαια, δεν είναι όπως ο καθημερινός λόγος. Ο στόχος μου θα ήταν αυτός να μεταφράσω αλλά και να μελετήσω όμως κινέζους λογοτέχνες και με έμφαση στην ποίηση μιας και είναι και το προσωπικό μου ενδιαφέρον μεγαλύτερο. Έχετε κάποιες άλλες δραστηριότητες στην Σανχάη εκτός από τη διδασκαλία, κυρία Καταβούτα?
Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια μαθαίνω κινέζικα. Ναι, Έτσι, γιατί τα πολύ. βρίσκω μια πολύ Πώς τα ενδιαφέρουσα βρίσκεται γλώσσα. αυτό, δηλαδή σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα, μπορείτε να συνεννοηθείτε, Βέβαια, ναι. βέβαια. Τώρα και όχι απλώς πια δεν είναι. Είναι πέρα από τις καθημερινές μου ανάγκες, μπορώ να κάνω και αρκετές συζητήσεις, δηλαδή για διάφορα θέματα. Είναι, θα έλεγα ότι είμαι σε ένα μέσο επίπεδο. Έτσι, για τα κινέζικα, δηλαδή, για μένα αυτό είναι ήδη αρκετά καλό και έχω στόχο, βέβαια, και καλύτερα σε Σας έχουν βάθος. δώσει και κινέζικο όνομα. Δεν θα Το έχω δοκιμάσω, πάρει, μόνη μου το έχω φτιάξει. δεν θα τολμήσω να Βέβαια, το από κινέζικο προφέρω, όνομα. να μου το πείτε εσείς. Το κινέζικο μου όνομα είναι Κόντιεν Ρέι. Δηλαδή, εγώ το Κονχερέ. έφτιαξα αυτό την πρώτη χρονιά εδώ, γιατί σκεφτόμουν ότι θα μου άρεσε να επιλέξω και ένα κινέζικο όνομα που να βασίζεται και στο ελληνικό. Και έτσι έψαξα λίγο τον τρόπο που οι Κινέζοι δίνουν τα ονόματα στα παιδιά τους. Και δεν έκανα, ας πούμε, φωνητική μεταγραφή. Υπάρχει, ας πούμε, το Λάνιγια, δηλαδή Ράνια, ας πούμε, στα κινέζικα. Γιατί πολλές φορές τα δυτικά ονόματα τα κάνουν φωνητική μεταγραφή στα κινέζικα. Αλλά εγώ ήθελα να φτιάξω ένα κινέζικο όνομα. Έτσι διάλεξα για επίθετο το Κον, που σημαίνει Κομφούκιος και είναι επίσης και ένα επίθετο στην Κίνα και μιας και είμαι στον χώρο της διδασκαλίας, σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ταιριαστό. Και έχει σχέση, ας πούμε, κάπως και με το... Αυτό είναι έτσι πολύ μικρή, επειδή και Ναι. το ελληνικό μου επίθετο ξεκινάει από κάπα, σκέφτηκα να πάω σε αυτή την κατηγορία. Και μετά το Τιέν Ρέι σημαίνει μικρός ουρανός. Τιέν είναι ο ουρανός. Ρέι είναι μικρός. Και αυτό επειδή με λένε ουρανία, οπότε σκέφτηκα κάτι με τον ουρανό. Και το Ρέι για την προφορά του ουράνια, αλλά ταυτόχρονα μου άρεσε και το νόημα, γιατί ας πούμε ο ουρανός είναι κάτι μεγάλο και ας πούμε υπάρχει μια ισορροπία με το μικρός, που είναι δηλαδή το δεύτερο όνομα. Γι' αυτό. Και πραγματικά οι Κινέζοι μου λένε ότι είναι ένα κινέζικο όνομα. Πολύ Και αυτοί ωραία. επίσης δηλαδή μου λένε, μπράβο, πώς το σκέφτηκες. Ότι τους άρεσε πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι θα τους αρέσει. Το χρησιμοποιείτε αυτό στο σχολείο, δηλαδή σας φωνάζουμε αυτό το όνομα. Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, μερικές φορές μπορεί, αν θέλουν, ας πούμε, κάπως να συνεννοηθούν, μπορούν να πούνε το κινέζικο μου όνομα, αλλά κατά βάση όχι. Και σε επίσημες εκδηλώσεις και όλα αυτά είναι το δυτικό μου όνομα, το ελληνικό μου όνομα. Ολόκληρη αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την κυρία Ράνια Καταβούτα θα σας την παρουσιάσουμε αύριο Σάββατο στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.